Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε αυτή την παρουσίαση. Ξεκινώντας, ήθελα να ευχαριστήσω την Γενική Πρόξενο κυρία Τζορτζίνα Σουλτανοπούλου για τη δυνατότητα που μας δίνει να παρουσιάσουμε πτυχές από τη ζωή και τον πολιτισμό των Ρωμιών της πόλης. Επίσης, ευχαριστώ πολύ την κυρία Εύα Αχλάδη από το Σισμανόγλιο Μέγαρο και τον κύριο Σάβα Τσιλένη, πρόεδρο της εταιρείας μελέτης Καθημάς Ανατολή, για την ευγενική πρόσκλησή τους να σας παρουσιάσω την εφημερίδα Ανατολή. Αν με επιτρέπετε τώρα να μοιραστούμε την οθόνη για να συνεχίσουμε. Είμαι ο Γρηγόρης Κεσίσογλου. Γεννήθηκα το 1961 στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλωσα στα Δατάβλα και τη Χάλκη. Φίτησα στο Δημοτικό Σχολείο των 12 Αποστόλων Φερίγκιοι. Και είμαι απόφυτος του Ζωγραφείου Λυκείου το 1979. Εκδίδω την εφημερίδα Ανατολή, η οποία έχει συμπληρώσει 33 χρόνια εκδοτικής ζωής. Όταν δέχτηκα την πρόταση για παρουσίαση της εφημερίδας από την εκλεκτή κυρία Αχλάδη και τον εξαίρετο κύριο Τσιλένη, προβληματίστηκα αρκετά. Τι θα μπορούσα να πω για μια εφημερίδα η οποία από την φύση του μέσου αναφέρεται σε επίκαιρα θέματα και παραμένει μάχημη, καθότι δεν έχει κλείσει τον εκδοτικό της κύκλο, για να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό. Ξεφυλίζοντας τα παλαιότερα τεύχη της Ανατολής για να οριμάσω τη σκέψη μου, συνειδητοποίησα κάτι. Αυτό είναι ότι τα 33 χρόνια στις στήλες της Ανατολής έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα και τα πιο κρίσιμα γεγονότα της πολιτικής Ρωμιοσύνης. Έτσι κατέληξα ότι ο καλύτερος τρόπος για να σας παρουσιάσω την Ανατολή είναι να το κάνω μέσα από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας σχετικά με τη ρωμαϊκή κοινότητα της πόλης. Όμως, επειδή ο όγκος της δημοσιογραφικής ύλης είναι τεράστιος, θα περιοριστώ σε ορισμένες χρονικές περιόδους και γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της ομογένειας. Σας προσκαλώ λοιπόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο και να θυμηθούμε μερικές σελίδες από την πρόσφατη ιστορία της πολιτικής Ρωμιοσύνης, όπως αυτές καταγράφηκαν στις στήλες και τις σελίδες της Ανατολής. Στο σημείο αυτό να σας πω λίγα λόγια πώς ξεκίνησε η Ανατολή. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω πριν την έκθεση της εφημερίδας. Τη δεκαετία του 1970, ο ελληνισμός της πόλης διανύει μία ζωφερή περίοδο. Ο Χαράλαμπος Ρομπόπουλος με την εφημερίδα ΙΧΟ προσπαθεί να δώσει πνοή και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά μιας κοινότητας που τίνει να νεκρωθεί. Τότε θυμάμαι ως μαθητής λυκείου παρακολουθούσα με μεγάλο ενδιαφέρον την σειρά που δημοσιεύει η ΙΧΟ υπό τον τίτλο «Διαρροή». Μετά ακολούθησε η σειρά «Τι μέλη γενέστε». Το θέμα «Τι άλλο» η πληθυσμιακή συρρήκνωση της κοινότητάς μας. Αυτές οι σειρές δημοσιευμάτων αποτέλεσαν για εμένα πηγή έμπνευσης για μια δημοσιογραφία στην υπηρεσία της κοινότητάς μας. Με παρόμοια ερεθίσματα, το 1989 συμμετείχα στην έκδοση μιας νέας εφημερίδας για τους Κωνσταντινούπολιτες. Το όνομα αυτής Ανατολή και παρέπεμπε στην Ανατολή που εξέδιδε ο Λόγιος Ευαγγελινός Μισαηλίδης στις αρχές του 20ου αιώνα στην Καραμανλίδικη Γραφή, κυρίως για τους τουρκόφωνους Καπαδόκες. Επικεφαλής της νέας έκθεσης ήταν ο Αντώνης Βαρελόπουλος. Σε αυτή την προσπάθεια, εκτός των Βαρελόπουλο και των υποφαινόμενο, στην πορεία συμμετείχαν
ο αείμνηστος Μανώλης Αρσενιάδης και στη συνέχεια ο Νίκος Ατζέμογλου. Επίσης, συνεργάτες της περίοδου αυτής που αρθρογραφούν τακτικά στην εφημερίδα είναι η Νικόλαος Μαγκίνας, Ανδρέας Ιταράς, Νικόλαος Μινάσογλου, Θεόφιλος Πεταλάς, Βασίλης Χατζόπουλος. Υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες που αρθρογραφούν περιστασιακά. Η περιπέτεια της νέας εφημερίδας ξεκίνησε χωρίς κάποια πρίκα, είτε σε αναγνωστικό κοινό, είτε σε κεφάλαιο. Το κίνητρο ήταν η ενημέρωση και η έκφραση για τα Κωνσταντινουπολίτικα. Και χωρίς πάθος, επιμονή και άπειρη προσωπική εργασία, δεν θα ήταν δυνατό να κρύβεται επί τόσα χρόνια. Η εκδοτική πορεία της εφημερίδας χωρίζεται σε δύο περίοδους. Η πρώτη από το 1989 ως το 2003 και η δεύτερη από το 2004 έως και σήμερα. Την πρώτη περίοδο, όπως είπα και πρωτήτερα, εκδίδεται από ένα συνεταιρικό σχήμα. Μετά τη σταδιακή αποχώρηση των υπολείπων εταίρων, από το 2003 ο υποφαινόμενος ανέλαβε εξ ολοκλήρου την έκδοση της εφημερίδας. Την δεύτερη περίοδο αλλάζει το λογότυπο και η αρρύθμιση της εφημερίδας ξεκινά από την αρχή. Σε ό,τι αφορά την εκδοτική πολιτική της δεύτερης περίοδου, υπάρχει καθοριστική στροφή στην σύνδεση με την ομογένεια της πόλης και τίθεται ως προτεραιότητα η επιδίωξη για επιβίωση της πολιτικής ρωμαϊκής κοινότητας. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας με μια σύντομη αναδρομή στο μακρινό 1989, όταν εκδόθηκε δηλαδή η Ανατολή. Να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα ήδη κυκλοφορούσαν άλλες δύο κωνσταντινοπολίτικες εφημερίδες. Αυτές ήταν ο Πολίτης του Αθηνόδωρου Τσουκάτου και η Κωνσταντινούπολη του Ανδρέα Λαμπίκη. Μερικά χρόνια μετά την έκδοση της Ανατολής εκδόθηκε η Επτάλοφος από τον Μιχάλη Βασιλιάδη. Ο λόγος που εκδόθηκε η Ανατολή ήταν για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε σε θέματα που αφορούσαν τους εκπατρισμένους Κωνσταντινούπολίτες. Γι' αυτό το περιεχόμενο της εφημερίδας επικεντρώνεται στα νέα των συλλόγων μας που ιδρύθηκαν στην Διασπορά. Χαρακτηριστικά, όπως βλέπουμε και εδώ, το σαλόνι της εφημερίδας είχε κυρίως νέα από τους πολιτικούς συλλόγους της Ελλάδας. Είναι μία περίοδος που βρίσκεται σε άνοδο η συλλογική δράση των συμπολιτών μας που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Πραγματοποιούνται μεγάλα έργα με οραματισμό, όπως το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, το Γυροκομείο Κωνσταντινουπολιτών, το Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο, που προσθέτουν νέα δυναμική στους Κωνσταντινουπολίτες της Διασποράς. Πλέον έχουμε γυρίσει σελίδα σε σχέση με την περίοδο των απελάσεων και η Ανατολή επιδιώκει να αποτυπώσει αυτή τη νέα περίοδο. Ο δεύτερος πυλώνας της εκδοτικής πολιτικής της Ανατολής είναι η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν την κοινότητά μας στην Κωνσταντινούπολη. Να σημειώσω ότι την δεκαετία του 1990 οι σύλλογοι μας στην Ελλάδα δεν είχαν στενές σχέσεις με την κοινότητά μας στην πόλη. Άλλωστε, ήταν έντονη η πεποίθηση ότι έχει τελειώσει η ρωμιοσύνη στην πόλη. Γι' αυτό και οι εκδόσεις της Ανατολής, οι ειδήσεις συγκεκριμένα και τα ρεπορτάζ που αφορούν την ομογένεια παίζουν ένα ρόλο γέφυρας μεταξύ μητρικής και εκπατρισμένης κοινότητας. Στην παρουσίαση που κάνουμε τώρα θα εστιάσουμε στις κοινοτικές εκλογές που έγιναν το 1991 μετά από μία διακοπή 20 περίπου ετών. Όμως πρώτα να θυμηθούμε μέσα από τα δημοσιεύματα της Ανατολής το κλίμα της εποχής σε σχέση με τα ομογενειακά. Τον Αύγουστο του 1991 πολιορκείται για ημέρες το Οικουμενικό Πατριαρχείο
από φανατικό όχλο που απειλεί να εισβάλλει. Η κατάσταση θυμίζει μέρες Σεπτεμβριανών. Αμέσως μετά την πολιορκία ασθενεί ο Πατριάρχης Δημήτριος και σε λίγες μέρες εκδημεί εις Κύριον. Το τεύχος που βλέπουμε αναφέρεται στην εκλογή του νέου Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Την περίοδο αυτή τα σχολεία μας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, όπως μείωση των ωρών διδασκαλίας των ελληνικών μαθημάτων, άρνηση διορισμού ομογενών εκπαιδευτικών και άλλα. Επίσης, δεν διορίζονται ομογενείς διευθυντές, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να διευθύνονται από τους Τούρκους υποδιευθυντές. Υπό αυτές τις συνθήκες, σημειώνεται η χρήση αιθουσών του Ζαπίου Παρθεναγωγείου από τηλεοπτικό συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης για μεγάλο διάστημα, με σκοπό το γύρισμα σκηνών για σύριαλ ιστορικού ανθεληνικού περιεχομένου. Σε επόμενο τεύχος δημοσιεύουμε την πληροφορία ότι η χρήση του Ζαπίου από το κρατικό κανάλι γίνεται με την ανοχή της εφορίας. Το ίδιο διάστημα εντείνονται οι πιέσεις κατά του Πατριαρχείου, αλλά και οι επιθέσεις σε ορθόδοξες εκκλησίες και κοινοτικά κημητήρια. Το Πατριαρχείο στοχοποιείται με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα. Κατηγορείται για δίθεν ενίσχυση τρομοκρατικών οργανώσεων. Επίσης, ότι θέλει να γίνει κράτος, σαν το Βατικανό, με αφορμή μερικές οικίες που αγόρασε στην περιοχή του Φαναρίου για τις ανάγκες των προσώπων που το διακονούν. Οι κρατικές αρχές φτάνουν του σημείου να καλέσουν σε απολογία οι ιεράρχες του Πατριαρχείου. Στις στήλες της Ανατολής δημοσιεύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες με τις ανταποκρίσεις του αείμνηστου Νίκου Μαγκίνα. Μέσα στο κλίμα αυτό, μετά από υποχρεωτική παύση 20 ετών, γίνονται εκλογές στις κοινότητες και τα ευαγή ιδρύματά μας για την ανάδειξη μελών των εφοροεπιτροπών. Το κράτος παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία, διορίζοντας ως εφορευτική επιτροπή τους Δημήτρη Καραγιάννη, Κώστα Ιωαννίδη, Σιμεών Ταχμιντζόγλου, εκ των οποίων οι πρώτοι δύο είναι και υποψήφοι για τα νοσοκομεία Βαλουκλή. Δημιουργείται μεγάλη δυσφορία στους κόλπους της κοινότητάς μας, η οποία εντείνεται με την απαγόρευση της νομαρχίας σε 26 επιφανείς ομογενείς να θέσουν υποψηφιότητα. Από τις στήλες της Ανατολής δημοσιοποιούμε την απροκάλυπτη επέμβαση του κράτους. Μεταξύ των πληροφοριών που δημοσιεύουμε είναι ότι ο αποκλεισμός των 26 έγινε μετά από υπόδειξη της διορισμένης εφορευτικής επιτροπής. Οι πολίτες γνωρίζουμε ότι στην πόλη οι φήμες για τα ομογενειακά διαδίδονται ταχύτατα με τη βοήθεια του ανέμου που φυσάει από το Βόσφορο. Έτσι φημολογείται ότι για τους αποκλεισμούς υπήρξε συνένεση και παραγόντων του Φαναρίου. Γι' αυτό ένας από τους αποκλεισμένους, ο γεραρός πρώην πρόεδρος των νοσοκομείων Βαλουκλή, αείμνηστος Νικόλαος Ζουμπουλίδης, διαμαρτύρεται ενώπιον του Παναγιώτατου Πατριάρχη Δημητρίου. Και η Ανατολή καταγράφει την εντυπωσιακή παρέμβασή του. Ο αείμνηστος Ζουμπουλίδης λέει τα εξής: «Όπως διαδίδεται και λέγεται μεταξύ των εδώ εναπομεινάντων ολίγων ομογενών, ότι το Πατριαρχείο είναι αυτό που συνετέλεσε στη μη αποδοχή των υποψηφιωτήτων μας. Παναγιώτατε, λυπάμαι πάρα πολύ δια τα λήξαντα έθιμά μας». Και στη συνέχεια σημειώνει: «Απλούστατα, παίρνουμε τώρα από άλλες πηγές πληροφορίες ότι προσωρινώς δεν μπορούμε να θέσουμε υποψηφιότητα και ήρθαμε σε κατάσταση να φωνάζει ο κόσμος ότι οι εκλογές δεν ήσαν αυτές, αλλά ήσαν διορισμοί». Το δημοσίευμα καταγράφει επίσης ότι θερμά χειροκροτήματα συγκλώνησαν την αίθουσα
και κάποιος από τους συνδοτημόνες φώναξε «Άξιος». Σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές το 1991 και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ξαναγίνουν εκλογές στα ευαγή ιδρύματά μας. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην παρουσίαση των πρώτων χρόνων της δεύτερης περίοδου της Ανατολής. Όπως αναφέραμε, την δεύτερη περίοδο μεταβάλλεται η εκδοτική πολιτική της εφημερίδας και θέτουμε στο επίκεντρό μας την επιβίωση της κοινότητας στην πόλη. Σε αυτή την εκδοτική γραμμή της Ανατολής υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην πόλη ορθώνεται ένας βράχος που αντέχει στα κύματα της απογοήτευσης, της αποστράτευσης, της εγκατάλειψης και πάνω στον βράχο ένας φάρος που μας δείχνει τον δρόμο. Είναι ο δάσκαλός μας Δημήτρης Φραγκόπουλος. Μας υπενθυμίζει ότι το χρέος μας να μην στρέψουμε την πλάτη στη μητρική κοινότητά μας είναι πρωτεύον. Να συνδεθούμε μαζί της και να αναζητήσουμε την ελπίδα για το αύριο. Και η Ανατολή στρατεύεται σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί με τον δάσκαλό μας, μία άλλη μορφή που σφραγίζει την πορεία της Ανατολής και αποτελεί πυξίδα στην εκδοτική μας πολιτική, είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Ο αναγεννησιακός και ανακαινιστικός οραματισμός του Παναγιώτατου, ξεκινώντας από την πόλη και εκτινόμενος στην καθημάς Ανατολή, μας ενέπνευσε για την πορεία που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ως εφημερίδα. Η αρχή της δεύτερης περίοδου της Ανατολής συνέπεσε με κάποια σημαντικά γεγονότα που έζησε η πολίτικη Ρωμιοσύνη στη σύγχρονη εποχή. Αναμφίβολα, ένα από αυτά είναι το συνέδριο του 2006 που οργανώθηκε στην πόλη. Ένα άλλο ιστορικό γεγονός είναι οι πρώτες εκλογές στα ευαγή ιδρύματά μας μετά την μακρά διακοπή από το 1991. Αρχικά όμως, να δούμε ποιο ήταν το γενικότερο κλίμα και η κατάσταση στα ομογενειακά στις αρχές του 21ου αιώνα. Ένα θέμα που αποτελεί ανοιχτή πληγή για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ομογένεια είναι οι κατηλημένες εκκλησίες και μονές, τα λεγόμενα μασμπούτ. Το καλοκαίρι του 2004 δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα με την Παιδόπολη, η οποία, όπως γνωρίζουμε, λειτουργεί στη Μονή Θείας Μεταμορφώσεως, στην πρώτη. Η Μονή έχει χαρακτηριστεί κατηλημένη, μασμπούτ. Ο συνεργάτης μας από την πόλη πληροφορεί τους αναγνώστες της Ανατολής ότι η διοίκηση της Παιδοπόλεως υποχρεώθηκε να ζητήσει άδεια από την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων και από την αστυνομία για να λειτουργήσει η κατασκήνωση. Το πρόβλημα οξύνθηκε την επόμενη χρονιά. Η εφημερίδα τον Αύγουστο του 2005 δημοσιεύει εκτενές ρεπορτάζ για τον αγώνα του Οικουμενικού Πατριάρχη να ανοίξει και να λειτουργήσει την παιδική κατασκήνωση, αντιδρώντας και αψηφώντας τις απειλές της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων. Όπως γράφει το δημοσίευμα, απευθυνόμενος στον Ομάρχη Κωνσταντινούπολης, του είπε Παναγιώτατος. Την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του μηνός, θα πάμε με τα παιδιά μας και θα ανοίξουμε την Παιδόπολη και θα χωροστατήσω. Διαφορετικά δεν γίνεται, μας πνίγει το δίκαιο. Τον Οκτώβριο του 2004, ο συνεργάτης μας γράφει ότι δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα κυβερνήσεως ο εκλογικός κανονισμός για τα μειονοτικά βακούφια. Η σημαντική είδηση δημοσιεύθηκε στην Ανατολή. Όμως το θέμα μάλλον δεν ήταν στις προτεραιότητες της κοινότητάς μας, αφού χρειάστηκαν 2 χρόνια και ένα παγκόσμιο συνέδριο Κωνσταντινουπολιτών για να ξεκινήσει η διεξαγωγή εκλογών στα βακούφια μας. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεύτερης περίοδου της Ανατολής και η εφημερίδα από το τεύχος του Μαρτίου 2004
ξεκινά τη δημοσίευση μίας σειράς με τον τίτλο «Πόλη και πολίτες. Ώρα ευθύνης». Στο εναρκτήριο άρθρο θέτουμε τρία ερωτήματα. Πώς οραματιζόμαστε το μέλλον των Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα? Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του ελληνισμού στην πόλη? Πώς θα επανασυνδεθούν οι πολίτες της Ελλάδας με τη γενέτειρα και την ομογένεια? Αυτά τα ερωτήματα απευθύναμε σε Κωνσταντινουπολίτες αλλά και σε συλλόγους των Κωνσταντινουπολιτών. Μεγάλη στήριξη στην προσπάθεια αυτή προσέφερε το μήνυμα του δασκάλου μας, αείμνηστου Δημήτρη Φραγκόπουλου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2004. Όπως φαίνεται και από τους τίτλους, ένας κοινός προβληματισμός των συμπολιτών μας που εκφράζουν σε αυτή τη σειρά είναι το μέλλον της παρουσίας μας στην πόλη και η σύνδεσή μας με την ομογένεια. Όμως δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτή τη σειρά. Το διάστημα αυτό από τις στήλες της εφημερίδας προβάλλουμε απόψεις και προτάσεις που εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στον προβληματισμό της υποστήριξης της ομογένειας. Από τα δημοσιεύματα ξεχωρίζουν δύο προσωπικότητες. Ο δάσκαλός μας Δημήτρης Φραγκόπουλος και ο αείμνηστος Στέλιος Ροΐδης. Ο καθένας από τη δική του έπαλξη συνέβαλαν στον κοινό σκοπό, ο οποίος κοινός σκοπός ήταν να ενεργήσουμε με ένα σχέδιο και ένα όραμα για να έχει μέλλον η ομογένεια στην πόλη. Αναμφίβολα, ένα κορυφαίο γεγονός στη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού της πόλης ήταν το συνέδριο «Συνάντηση στην πόλη», το παρόν και το μέλλον, το οποίο συνέδριο έγινε το 2006. Στο τεύχος του Αυγούστου 2005, η Ανατολή αναγγέλει την διοργάνωση του συνεδρίου. Ο πρωτοσέλιδος τίτλος είναι χαρακτηριστικός. «Συνέδριο Ελπίδας και Αναγέννησης των Κωνσταντινουπολιτών». Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προγραμματίζει συνάντηση με εκπροσώπους των πολιτικών συλλόγων στην Αθήνα και η εφημερίδα συμβάλλει στην διοργάνωση αυτής. Η συνάντηση πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2005 στον Άλιμο. Από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν παρόντες ο πρόεδρος της Δημήτρης Φραγκόπουλος και ο Λάκης Βίγκας, πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων Ζωγραφείου, δηλαδή του συνδέσμου που οργάνωσε το συνέδριο. Στη συνάντηση συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι συλλόγων εδώ στην Αθήνα, από την Αθήνα. Ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε μία παρόμοια συνάντηση συμπολιτών από την πόλη και συμπολιτών από την Διασπορά. Η συνάντηση καθησύχασε διάφορες ανησυχίες και έδωσε μεγάλη όθηση στη συμμετοχή στο συνέδριο από Κωνσταντινουπολίτες που προσήλθαν, που ταξίδεψαν στην πόλη για το συνέδριο από το εξωτερικό. Στο τεύχος του Μαΐου 2006 φιλοξενούμε συνέντευξη με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Δημήτρη Φραγκόπουλο, για τις προσδοκίες και τις προοπτικές που θα δημιουργήσει το συνέδριο. Ο τίτλος είναι μία φράση του αείμνηστου Φραγκόπουλου. «Χωρίς πίστη και όραμα, μην περιμένουμε αποτέλεσμα». Και έρχεται η μεγάλη στιγμή του συνεδρίου. Η Ανατολή ήταν παρούσα στο συνέδριο και το κατέγραψε λεπτομερώς. Από τους χαιρετισμούς, τις ομιλίες, έως τις παράλληλες εκδηλώσεις, τα παραλυπόμενα και το κλίμα του συνεδρίου. Το συνέδριο, κατά γενική ομολογία, ακόμη και Τούρκων ακαδημαϊκών που συμμετείχαν σε αυτό, από πολλές απόψεις υπήρξε ένας σταθμός στην ιστορία της πολιτικής δρομιοσύνης.
σε ένα συνέδριο αυτής της βαρύτητας, η Ανατολή αφιέρωσε ένα 20σέλιδο στο τεύχος Ιουλίου 2006 και ένα άλλο 8σέλιδο στο τεύχος Αυγούστου 2006, δηλαδή ένα μήνα μετά. Ήταν το μόνο μέσο που έδωσε τέτοια έκταση προβολής στο συνέδριο με πολυσέλιδα αφιερώματα. Όμως, το ενδιαφέρον της Ανατολής σχετικά με το συνέδριο δεν εξαντλήθηκε σε όσα προανέφερα. Ένα χρόνο μετά το συνέδριο, στο τεύχος Ιουλίου 2007, δημοσιεύουμε ένα επαιτειακό αφιέρωμα με τίτλο «Πού βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά». Στο αφιέρωμα εξετάζονται κυρίως δύο πτυχές των κοινοτικών μας θεμάτων: οι βακουφικές εκλογές και τα εκπαιδευτικά. Με αυτά τα δύο κεφάλαια, η εφημερίδα ασχολήθηκε πιο εντατικά και συστηματικά στα χρόνια που ακολούθησαν το συνέδριο. Αφήνουμε για μετά το θέμα των κοινοτικών εκλογών, με το οποίο θα κλείσουμε, και να εστιάσουμε στο κεφάλαιο «Ομογενειακή παιδεία». Το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, οι ειδήσεις για τα σχολεία μας δεν λείπουν από τις σελίδες της Ανατολής. Για παράδειγμα, ο συνεργάτης μας από την πόλη, στο τεύχος Νοεμβρίου 2004, μας ενημερώνει ότι εκείνη τη χρονιά στα ομογενειακά σχολεία της πόλης φοιτούν 235 μαθητές. Να σημειώσουμε ότι χάρη στο συνεργάτη μας, κύριο Παριζιάνο, κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα στατιστικά στοιχεία του ομογενειακού μαθητικού πληθυσμού. Όμως η Ανατολή δεν περιορίζεται στη δημοσίευση των γεγονότων που αφορούν τα σχολεία μας. Εισχωρεί πιο βαθιά στα προβλήματα της ομογενειακής εκπαίδευσης και δημοσιεύει σχετικά άρθρα. Έτσι, για παράδειγμα, δημοσιεύουμε τον Ιούλιο του 2005 έκθεση του Ομογενή Εκπαιδευτικού Αντώνη Παριζιάνου, η οποία επικεντρώνεται στο γλωσσικό και στην ελληνομάθεια των μαθητών. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η διαπίστωση του συντάκτη. Οι ομογενείς μαθητές μας, με τους οποίους σε αναστρεφόμεθα καθημερινά, μπορεί να υστερούν στην έκφραση και στη γλώσσα, όμως σε μεγάλη πλειοψηφία γνωρίζουν καλά την καταγωγή τους. Στο τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2007 δημοσιεύουμε ένα βαρισίμαντο άρθρο του αείμνηστου Διαμαντή Ανεστίδη. Ο υπέρτιτλός του είναι «Πού καταλήγουν τα πορίσματα των ερευνών και τα προβλήματα των Ρωμιών της πόλης». Τα λόγια του εκπαιδευτικού διανοητή είναι γροθιά στο στομάχι. Γράφει: «Η ανησυχία δεν προέρχεται από τα ελληνικά που μιλούν οι Ρωμιοί της πόλης όπως τα μιλούν σε χώρους ιδιωτικούς ή δημόσιους. Η ανησυχία προέρχεται από το ότι η ομογένεια δεν αποδέχεται την ύπαρξη του θέματος και δεν την απασχολεί η αντιμετώπιση του. Την απασχολεί μόνο το πώς θα καλοπεράσει, το πώς θα θησαυρίσει θησαυρούς επί της γης, πώς θα κρατήσει ισόβια θόκους, τίτλους και θέσεις. Και ούτε υποψιάζεται ότι ανάμεσα σε αυτά η έλλειψη κάθε ηθικής και κοινωνικής διάστασης δημιουργεί δυσθεώρητες, είναι αλήθεια, σχισμές, από τις οποίες περνάει το κρύο της πραγματικότητας και η παγωνιά της ιστορίας. Ενώ ένα μόνο πράγμα θα έπρεπε να την απασχολεί, το πώς θα επιβιώσουμε εκεί, και αυτό όσο είναι καιρός». Λόγια που υπόθηκαν πριν 15 χρόνια, άραγε πόσο επίκαιρα είναι σήμερα, ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Ερχόμαστε στο θέμα των κοινοτικών εκλογών. Όπως αναφέραμε πρωτύτερα, εκλογές στις κοινότητές μας είχαν να γίνουν από το 1991. Παρότι, όπως αναφέραμε,
το 2004 δημοσιεύθηκε ο εκλογικός κανονισμός για τα βακούφια των μειονοτήτων, υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις και απροθυμία στους κόλπους της ομογένειας. Το 2006 η πραγματοποίηση του συνεδρίου συνέβαλε καθοριστικά για να ξεπεραστούν οι όποιοι δισταγμοί και ένα μήνα μετά η κοινότητα νεοχωρίου με πρωτοβουλία του κυρίου Λάκη Βίγκα υποβάλλει αίτηση για να κάνει εκλογές. Στο τεύχος Αυγούστου 2006 δημοσιεύουμε εκτενές ρεπορτάζ για την εξέλιξη αυτή την οποία αναγγέλουμε πρωτοσέλιδα. Στο ρεπορτάζ αναφέρουμε ότι η Ομογένεια με ικανοποίηση υποδέχτηκε την είδηση των εκλογών. Όμως ταυτόχρονα προκλήθηκε αναστάτωση σε κάποιους ομογενειακούς κύκλους που δεν επιθυμούν να γίνουν εκλογές. Στο επόμενο τεύχος, το Σεπτέμβριο 2006, δημοσιεύουμε εκτενές απόσπασμα από το κήρυγμα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Παναγιώτατος μεταξύ άλλων λέει «Υπάρχουν αναστολές, υπάρχουν φοβίες, υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχει κινδυνολογία. Η Εκκλησία δεν συμφωνεί». Στη συνέχεια ο Πατριάρχης προτρέπει σε κλίμα ενότητας και ομοψυχίας όλες οι κοινότητες και τα ευαγή ιδρύματά μας να κάνουν εκλογές. Και σημειώνει. Μερικοί σκέπτονται τον εαυτό τους. Μερικοί προβάλλουν κινδύνους για την ομογένεια, οι οποίοι δεν έχουν βάση. Η Εκκλησία και η συνείδηση της Ρωμιοσύνης της πόλεως, στη συντριπτική της πλειοψηφία, και είμαι σε θέση να εκφράσω τη συνείδηση της πλειοψηφίας της ομογένειας, σκεπτόμεθα διαφορετικά. Ας προχωρήσουμε χέρι με χέρι. Από αυτή την Εκκλησία σήμερα δίδεται ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα συναγερμού, πνευματικής επιστρατεύσεως, προς ανασυγκρότηση, προς ανανέωση των δυνάμεών μας. Σας διάβασα αυτό το απόσπασμα από τον Λόγο του Παναγιώτατου, διότι είναι ένα μήνυμα που διατηρεί την επικαιρότητά του και σήμερα. Και τώρα η Ομογένεια χρειάζεται μια πνευματική επιστράτευση, ενδεχομένως πιο ισχυρή και από το 2006. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύουμε άρθρο με δηλώσεις σε τουρκική εφημερίδα του τότε Προέδρου των Νοσοκομείων Βαλουκλή, από τις οποίες φαίνεται η ενόχλησή του από τις κοινοτικές εκλογές. Είναι αξιοσημείωτο ότι 16 χρόνια μετά, τα ίδια περίπου διαβάσαμε φέτος σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης από τον νυν πρόεδρο του Ιδρύματος. Στο τεύχος Οκτωβρίου 2006 δημοσιεύουμε ρεπορτάζ για τις πρώτες εκλογές που έγιναν στην κοινότητα Νηχωρίου μετά από 15 χρόνια. Το ίδιο διάστημα εκδηλώνεται μία συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης των εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό η έκδοση πανομοιότυπων ανακοινώσεων από μερικές διοικήσεις ευαγών ιδρυμάτων μας, που δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν εκλογές. Οι προσπάθειες υπονόμευσης αποδίδουν και μετά την κοινότητα Νηχωρίου για λίγους μήνες η νομαρχία της πόλης παγώνει τις εκλογές στα ευαγή ιδρύματά μας. Στο τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2007 δημοσιεύουμε την είδηση ότι άρχισαν εκ νέου να εκδίδονται οι άδειες για εκλογές. Η εφημερίδα καταγράφει το κλίμα που υπάρχει στην Ομογένεια και όσα συζητούνται αλλά δεν γράφονται για τους παράγοντες που ευθύνονται για το πάγωμα των εκλογών. Και τον επόμενο μήνα η εφημερίδα δημοσιεύει πληροφορίες
για τις κοινότητες που διεξάγουν εκλογές. Και εδώ βλέπουμε το χαρακτηριστικό τίτλο που λέει «Άνεμος ανανέωσης πνέει στις ρωμαϊκές κοινότητες της πόλης». Ο Παναγιώτατος, για να δώσει το παράδειγμα, προσέρχεται και ο ίδιος στην κάλπη και ψηφίζει. Και προτρέπει επίσης όσους δεν κάνουν εκλογές να προχωρήσουν στην διεξαγωγή τους. Η Ανατολή, παρότι εκτίθεται πολλά χιλιόμετρα μακριά, παρακολούθησε από κοντά τις κοινοτικές εκλογές. Έτσι, δημοσιεύει όλες τις ειδήσεις για τις εκλογές, όπως τα ονόματα των νέων επιτροπών, τις ψήφους που έλαβαν και άλλα. Η εφημερίδα επίσης αναδεικνύει ένα θέμα που δεν συζητείται δημόσια. Και αυτό αφορά τα κοινοτικά ακίνητα που είναι καταχωρημένα στο όνομα ιδιωτών λόγω των κρατικών απαγορεύσεων. Το σχετικό άρθρο φέρει τον τίτλο «Τι θα γίνει με τα κοινοτικά ακίνητα που κατέχουν ιδιώτες». Τον Απρίλιο του 2009 δημοσιεύουμε την είδηση διεξαγωγής εκλογών σε 6 ακόμη κοινότητές μας. Εδώ κλείνει ο κύκλος των εκλογών που άνοιξε το 2006 για τα ευαγή ιδρύματά μας, με εξαίρεση 3 διοικήσεις που παρασπώντησαν και παρέμειναν στις θέσεις τους χωρίς να κάνουν εκλογές από το 1991 μέχρι και σήμερα. Όπως γνωρίζουμε, το 2013 καταργήθηκε ο εκλογικός κανονισμός. Φέτος, το 2022, εκδόθηκε ο νέος εκλογικός κανονισμός και η εφημερίδα μας κάλυψε εκτενώς όλες τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα αυτό που είναι υπό εξέλιξη. Στην παρουσίασή μας αυτή επικεντρωθήκαμε σε μερικές πτυχές της κοινοτικής μας ζωής, όπως αυτές προβλήθηκαν μέσα από τις σελίδες της Ανατολής. Δεν συμπεριλάβαμε άλλες πτυχές για τις οποίες η Ανατολή ενημέρωσε τους αναγνώστες της και συνεχίζει να ενημερώνει. Θα αναφέρω ενδεικτικά μερικές. Η Ανατολή παρακολουθεί από κοντά όλες τις υποθέσεις που αφορούν καταγγελίες για κακοδιαχείριση της κοινοτικής περιουσίας και υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων για αυτές. Η εφημερίδα προβάλλει τους δικαστικούς αγώνες τόσο των ευαγών ιδρυμάτων μας όσο και ιδιωτών ομογενών στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν τις ακίνητες περιουσίες τους. Σε πολλές περιπτώσεις δημοσιεύει αποκλειστικά ρεπορτάζ για τις υποθέσεις αυτές. Επίσης, στις σελίδες μας έχουμε καταγράψει όλες τις ενέργειες του κράτους που παραβιάζουν τα δικαιώματα της ομογένειας, αλλά και γενικότερα των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων. Όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον από το 1991, μας έχει απασχολήσει σε αναρρύθμιτα δημοσιεύματα το καθεστώς που έχει επιβληθεί στο νοσοκομείο Βαλουκλή. Στη δεύτερη περίοδο, οι συνεργάτες της εφημερίδας συνέβαλαν τα μέγιστα να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η εφημερίδα σε ό,τι αφορά τα ομογενειακά. Θα αναφέρω τα ονόματα τους, τα ονόματα των συνεργατών, ως μια οφειλόμενη τιμή εκ μέρους μου, με τον υπαρκτό κίνδυνο, άθελά μου, να παραλείψω κάποια ονόματα και από τα οποία ζητώ συγγνώμη. Μεταξύ των συνεργατών μας, ξεχωριστή θέση κατέχει ο κύριος Αντώνης Παριζιάνος, από τους παλαιότερους και με πολύ μεγάλη ανεκτίμητη προσφορά. Αφού μνημονεύσω τον αείμνηστο Στέλιο Ροΐδη, θα αναφέρω τους Γιώργο Καμινάρη, Δημήτρη Τόλιο, Βάσια Χριστοδούλου, Ρέα Ξενιάδου Πουρνάρα, Στέλλα Μινά, Μαρία Ζαχαράκη. Η Ανατολή θα ήταν πολύ πιο φτωχή στην κάλυψη των ομογενειακών θεμάτων εάν όλα αυτά τα χρόνια δεν συνέβαλε τα μέγιστα ο κύριος Δημήτρης Φραντζής, του οποίου η προσφορά μέσω της εφημερίδας και στην κοινότητά μας είναι ανεκτίμητη. Στην επιδίωξή μας
η εφημερίδα να γίνει η φωνή της Ρωμιοσύνης της Καθημάς Ανατολής, έχουμε διανύσει κάποιο δρόμο. Όμως, τα περιορισμένα οικονομικά της εφημερίδας αποτελούν ένα σοβαρό εμπόδιο για την πληρέστερη κάλυψη των θεμάτων όπου απαιτούνται ανταποκριτές και επαγγελματίες συνεργάτες. Παρά τα αυτά, ο αναγνώστης, εάν εξετάσει τα πρωτοσέλιδα της Ανατολής, μπορεί να διακρίνει το εξής. Η εφημερίδα επιλέγει την δική της ατζέντα θεμάτων, προτάσει τις δικές της προτεραιότητες στην ειδησιογραφία, με κριτήριο την προβολή του ελληνισμού της πόλης και των κοινοτήτων μας στην Καθημάς Ανατολή. Εάν θα έβαζα έναν δημοσιογραφικό τίτλο στην εκδοτική πορεία της Ανατολής, αυτός θα ήταν 33 χρόνια ταυτισμένη με την πολίτικη Ρωμιοσύνη. Από το 2021 η Ανατολή έχει αποκτήσει και την διαδικτυακή της εκδοχή, τον ιστότοπο anatolinet.gr. Ο ιστότοπος είναι συνδρομητικός και το περιεχόμενό του είναι κυρίως η ύλη που δημοσιεύεται στην έντυπη Ανατολή. Επίσης δημοσιεύονται και θέματα που λόγω χώρου δεν μπορούν να δημοσιευτούν στην έντυπη εφημερίδα. Ακόμη η πληροφόρηση είναι πιο άμεση σε σχέση με τη μηνιαία περιοδικότητα της έντυπης Ανατολής. Η Ανατολή έκανε αυτό το βήμα για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Όμως, ως κοινότητα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Εάν θέλουμε να έχουμε εφημερίδες και περιοδικά που θα είναι η ανεξάρτητη φωνή και το μέσο ενημέρωσης της κοινότητας, θα πρέπει να τις στηρίξουμε οικονομικά. Διαφορετικά, πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν. Και αν τα διαδικτυακά μέσα μπορούν να καλύψουν το κενό που θα δημιουργηθεί, είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί εκ του αποτελέσματος. Θα τελειώσω με τη ρίση του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολομού που έχουμε στην προμετωπίδα της εφημερίδας. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό. Αυτή την αλήθεια της δικής μας κοινότητας επιδίωξε και επιδιώκει να υπηρετήσει η εφημερίδα Ανατολή. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε να παρακολουθήσετε αυτή την παρουσίαση. Γεια σας.